Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Επόμενη μέρα» εδώ από την όμορφη Σπάρτη. Όπως σας είπαμε και στην αρχή των εκπομπών μας, θα έχουμε διάφορες εκπλήξεις και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μία από αυτές. Έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Κύριε Καζάκη, καλώς ήρθατε εδώ στο στούντιο και στη Σπάρτη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Να πούμε λίγο για τον κόσμο που ίσως να μην σας γνωρίζει, αν και περισσότεροι φαντάζομαι σας γνωρίζουν. Ο κύριος Καζάκης είναι οικονομικός αναλυτής και τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει γίνει γνωστός στα πιο μεγάλα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και το τελευταίο διάστημα είστε και Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, mm-hmm. στο Ενιαίο Λαϊκό Μέτωπο. Κατά εβδομάδες, έτσι κατά περιόδους, κάνετε διάφορες περιοδίες σε όλη την Ελλάδα mm-hmm. και μέσα από τον φορέα που έχετε δημιουργήσει, επικοινωνείτε με τον κόσμο σε διάφορες συνεντεύξεις τύπου και ομιλίες που παραχωρείτε. Χθες Σάββατο ήρθατε εδώ στον Ομό και κάνατε μία ομιλία στους Μολάους της Λακωνίας. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο. Και σήμερα έχετε και μία αργότερα σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο εδώ στη Σπάρτη. Ναι, ακριβώς. Ήταν μια ομιλία που ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινα στους Μολάους. Είναι η πρώτη φορά που πήγαινα ως ΕΠΑΜ. Γιατί με κάλεσε και οργάνωσε την όλη εκδήλωση ο τοπικός πυρήνας του ΕΠΑΜ στους Μολάους. Ήταν μια αναμενόμενο για μας, δηλαδή ο κόσμος που έρχεται είναι ο κόσμος ακριβώς αυτός που θέλουμε, δηλαδή ο απλός κόσμος, ο κόσμος του μεροκάματου, ο κόσμος δηλαδή που υποφέρει. Και σε αυτόν απευθυνόμαστε. Δεν απευθυνόμαστε ούτε σε κομματικό ακροατήριο, ούτε σε συγκεκριμένες ιδεολογικές ανθρώπους με ιδεολογικές πλατφόρμες. Αναφερόμαστε στον απλό Έλληνα πολίτη, ο οποίος ζει πραγματικά την κόλασή του τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια. Ήταν μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, κουβέντα, η οποία κράτησε πάρα πολύ. Αλλά έτσι μας αρέσει. Μου είπατε μέχρι αργά το βράδυ. Ναι, πολύ αργά το βράδυ. Έτσι μας αρέσει όμως, για να έχει την άνεση ο άλλος να ρωτήσει αυτό που θέλει, αυτό που σκέφτεται, να έχει τις αντιρρήσεις του. Δεν είμαστε, πώς να το πούμε, και το ΕΠΑΜ το ίδιο δεν είναι ένα τυπικό κόμμα όπως ξέρω εγώ το έχουμε συνηθίσει να ξέρουμε τα κόμματα. Γιατί το ΕΠΑΜ γεννήθηκε από τις πλατείες, να το πούμε έτσι, τότε που ήταν αγανακτισμένοι και βρεθήκαμε άνθρωποι τελείως διαφορετικοί μεταξύ μας ως προς την ιδεολογία, την ταυτότητα, την κομματική, αν θέλετε, παλιά. Οι περισσότεροι απολυτικοί με την έννοια ότι δεν είχαν αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική. Και είπαμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τι γίνεται. Το να πας, ας πούμε, σε ένα υπάρχον κομματικό σχήμα, κατά τη γνώμη μας, έχουν αποτύχει όλα. Δηλαδή, τα έχουμε δει δεκαετίες, δεν μας έδωσαν, δεν μας πρόσφεραν τίποτα. Οπότε, κάναμε αυτό το πράγμα. Επειδή κιόλας πιστεύουμε ότι εδώ, επειδή το κεντρικό καθήκον μας ή η απειλή που δέχεται η χώρα σαν βασικό καθήκον δικό μας αναδεικνύει το πατριωτικό καθήκον. Και άρα δεν έχει σημασία αν είσαι δεξιός ή αριστερός. Το ζήτημα είναι αν είσαι πατριώτης. Και σε αυτή τη βάση δημιουργήθηκε το ΕΠΑΜ. Ωραία. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να κατέβουμε σε επόμενες εκλογές ως ενιαίος φορέας. Όχι. Ο στόχος είναι να ανατρέψουμε το καθεστώς. Αυτό είναι. Αυτό πώς μπορεί να γίνει. Πείθοντας ή μάλλον βοηθώντας τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού να συνειδητοποιήσει ότι αν δεν κινηθεί. Και αν δεν κινηθεί όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, θα χάσει αυτό που λέγεται πατρίδα ή αυτό που ονόμαζε Ελλάδα τα τελευταία 182 χρόνια. Ήδη έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και επιπλέον, η απειλή που έρχεται, είτε λέγεται Ευρωζώνη, είτε λέγεται Τρόικα, είτε λέγεται Παγκόσμιες Αγορές, είναι τέτοια που στις σημερινές συνθήκες θα αφήσουν τη χώρα κρανίου τόπο. Άρα, ή κινούμαστε, υπερασπιζόμαστε αυτή τη χώρα και την ανασυγκροτούμε προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και κατά κύριο λόγο της νεολαίας που τη διώχνουμε από αυτή τη χώρα, ή διαφορετικά έχουμε χάσει το παιχνίδι και θα το χάσουμε τελειωτικά πλέον. Δεν είναι, πώς να το πούμε έτσι, θα υποστούμε μια υποβάθμιση και τέλος πάντων με χίλια δυο τρόπους μετά από δεκαετίες θα αρχίσουμε να κάπτουμε. Έχουμε τελειώσει. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού μας είπατε για το ΕΠΑΜ έτσι, που έχουμε ξεκινήσει, ας πάμε λίγο τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, η κατάσταση στην ελληνική οικονομία δεν ήταν καλή για πολλές δεκαετίες, το γνωρίζαμε. Mm-hmm. Άσχετα αν είχαμε καλούς ρυθμούς ανάπτυξης, mm-hmm. είχαμε δύο πολύ μεγάλες κρίσεις στη δεκαετία, το 2000 την πτώση των χρηματιστηρίων, το 2008 είχαμε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο κράχ
Και προς το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 9 έχουμε την αλλαγή της κυβέρνησης και εκεί ξεκινάνε τα πάνδυνα για τον ελληνικό λαό. Ναι, εκεί εκδηλώνονται. Ναι, τι ακριβώς συνέβη από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα. Καταρχήν το ζήτημα είναι το μεγάλο μπαμ για την ελληνική πολιτική σκηνή, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έρχεται το Γενάρη του 2009. Το Γενάρη. Και αν θυμάστε, μέχρι τότε τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και τότε ο Πρωθυπουργός Καραμαλής Αλογοσκούφης μας έλεγαν ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, διασφαλισμένοι μέσα στο ευρώ. Αυτό λέγανε και οι εκθέσεις του ΔΝΤ και της Κομισιόν. Βέβαια, να σας διακόψω, το Δεκέμβριο του 2008 ο κύριος Σημίτης μέσα από το Κοινοβούλιο είπε πως εάν δεν τα κάνουμε όλα αυτά. Πάμε στο ΔΝΤ. Ακριβώς. Ναι. Ο λαγός. Ναι. Ο κύριος Σημίτης. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα. Το Γενάρη του 2009 βγαίνει η κυβέρνηση κανονικότατα, όπως έκανε με το πρόγραμμα δανεισμού που ακολουθεί η κάθε κυβέρνηση, και πήγε να πουλήσει ομόλογα. Σωστά. Ομόλογα δεν μπορούσε να αγοράσει διεθνή αγορά. Ήταν η πρώτη φορά που δεν αγόρασε. Έκλεισε. Από τότε είμαστε στην de facto χρεοκοπία. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις το χρέος σου διαμέσου νέου χρέους. Γιατί εκεί είχαμε φτάσει. Να δανειστείς επιπλέον. Ναι, όπως δηλαδή να χρηματοδοτήσεις το χρέος σου. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα από τότε δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα τι γινότανε. Είχαμε δύο επιλογές. Η τότε κυβέρνηση. Η τότε κυβέρνηση είχε την επιλογή είτε να βγει ανοιχτά και να πει ότι λόγω της παγκόσμιας κρίσης και όλα αυτά κτλ. Έχουμε πρόβλημα αναχρηματοδότηση χρέους. Καθίστε κάτω να τα βρούμε στους δανειστές. Στους ομολογιούχους, να το πούμε έτσι. Αυτό όμως θα έθετε εν κινδύνο το ευρώ, το οποίο θα τρώγε φοβερή βουτιά, και δεύτερον την δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωζώνης, η οποία έτσι ή αλλιώς βεβαίως τα επόμενα χρόνια πήγε εκεί ναι, που πήγε. Ναι. Ωστόσο τότε υπήρχε η αυταπάτη στην Ευρωζώνη ότι αν απομονώσουμε το ελληνικό πρόβλημα, θα σωθεί η υπόλοιπη Ευρωζώνη. Λοιπόν, το λέγανε άλλωστε, δεν. Οπότε τους καλούν τις δύο ηγεσίες, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, τους καλούν στις Βρυξέλλες, στην περίφημη επιτροπή που δεν υπάρχει. Δηλαδή. Έτσι ονομαζόταν, δηλαδή The Commission That Does Not Exist, δηλαδή η επιτροπή που δεν υπάρχει. Και όλα αυτά τα αποκάλυψε η New York Times το 2011. Λοιπόν, τους αυτό καλούν συμβαίνει εκεί. Πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009. Πριν. Μιλάμε Φεβρουάριο του 2009. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τους καλούν εκεί και τους λένε θα αλλάξει η κυβέρνηση. Και θα αλλάξει με τον τρόπο που το εντυπωσιακό που είδαμε ο ένας πρωθυπουργός να αυτοχειριάζεται. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος, εγώ θα σου αλλάξω τα φώτα, ακριβώς, θα πει να το ψήφισει ο άλλος. Τρελός είναι. Είναι δηλαδή σαν να έκανε τα δύνατα δυνατά για να χάσει. Και ακριβώς. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτοχειριασμός του Ελληνός, ώστε να πάρει μεγάλη διαφορά το κόμμα και το επόμενο. Και ο άλλος έλεγε ακριβώς αντίθετα. Ακριβώς. Λεφτά υπάρχουν. Ναι, βεβαίως, εμείς μην ανησυχείτε αυτό. Να πάρει μεγάλη διαφορά έτσι ώστε να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θέλει, την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να επιβάλλει αυτά που ήταν να επιβληθούν. Και μετά, έτσι, αναλαμβάνει ο κ. Παπανδρέου, λέει αυτά που λέει στην αρχή, έτσι, τους πρώτους μήνες ο χειρισμός μάλλον δεν ήταν καλός. Εκεί δεν ήταν ζήτημα χειρισμού. Ο κ. Παπανδρέου αναλαμβάνει μια αποστολή. Δεν το λέω εγώ πια, το λέω ο ίδιος. Αν διαβάσετε τα άθρα που γράφει στο Foreign Policy και σε άλλα περιοδικά ως διανοητής του Harvard πλέον, θα δείτε ότι ο άνθρωπος αυτός είπε ότι εγώ, το μεγάλο επίτευγμα της δικής μου κυβέρνησης είναι ότι εξανάγκασα τους Ευρωπαίους να δημιουργήσουν ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Το εξανάγκασα τους Ευρωπαίους να δημιουργήσουν ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, πρέπει να δούμε ποιος το ζητούσε αυτό τότε. Οι Αμερικανοί το ζητούσαν. Οι ίδιοι Αμερικανοί. Βεβαίως, γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι η κρίση μεταφέρεται στην Ευρωζώνη. Ακριβώς. Και τους ζητάγανε στήριξη, το μηχανισμό στήριξης, δηλαδή χρηματοδότησης για να μην καταρρεύσει το σύστημα, και έτσι δημιουργηθεί πρόβλημα και σε αυτούς που αγωνίζονταν εκείνη την εποχή να βγουν από την κρίση. Έτσι, λοιπόν, και στέλνουν το δικό τους το παιδί, τον κύριο Παπανδρέου, που τον ξεπλήρωσαν κιόλας με τον τρόπο που τον ξεπλήρωσαν, στο Χάρβαρντ και αλλού, για να μας λέει τώρα, ας πούμε, ότι ως διανοούμενος του Χάρβαρντ τον προσέχουν περισσότερο από ότι όταν ήμουν πρωθυπουργός μιας χώρας. Μια χώρα ήταν πρωθυπουργό. Λοιπόν. Δεν αναφέρει καν τη χώρα. Ούτε. Ναι. Λοιπόν. Αυτός λοιπόν αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά. Επειδή όμως τότε η Γερμανία πάταγε πόδι, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι η εμπλοκή στο μηχανισμό στήριξης θα σήμαινε σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα για αυτήν, δεσμεύσεις κτλ., πατάγανε πόδι. Γι' αυτό και υπήρχε αυτό το χρονοδιάστημα που ο Μπαρόζο, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, όλοι αυτοί παίζανε ένα παιχνίδι, ένα κρυφτούλι.
Δεν χρειάζεται και από μόνη της η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται βοήθεια, δεν έχουμε ζητήσει επίσημα και ο χρόνος κυλάει εναντίον μας. Πότε δέχτηκε η Γερμανία να πάμε σε μηχανισμό στήριξης, να φτιαχτεί ο μηχανισμό στήριξης δηλαδή και να μπούμε στο μνημόνιο εμείς και να χρηματοδοτείτε το χρέος από την Ευρωζώνη. Να αναχρηματοδοτείτε. Πότε. Όταν το Μάρτιο του 2010 πάει ο κύριος Παπανδρέου στο Βερολίνο και υπογράφει σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας με τη Γερμανία, με την κυρία Μέρκελ. Η σύμβαση αυτή, η οποία είναι διεθνής, δεν κατατέθηκε ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν κατατέθηκε ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να περάσει με τους 181 ψήφους που ήθελε, που προβλέπει το Σύνταγμα. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα κρατείται κρυφή. Ξέρουμε μόνο το κοινό ανακοινωθέν. Τι έλεγε αυτή η σύμβαση? Θα σας πω. Ξέρουμε το κοινό ανακοινωθέν. Το κοινό ανακοινωθέν Μέρκελ Παπανδρέου, που είναι εύκολο να το βρείτε κιόλας στο διαδίκτυο, λέει στρατηγικού τύπου συνεργασία ανάμεσα δύο χώρες για να μπορούμε από κοινού την ανάπτυξη. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο είναι ότι πρώτον, ο κ. Παπανδρέου, η κυβέρνηση τότε, και που βεβαίως ακολουθούν και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, δεν είναι ο κ. Παπανδρέου, κατά την αρχή. Ναι. Παραδίδει το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα στην πλήρη διακριτική ευχέρεια εκμετάλλευση στους Γερμανούς. Τη συμφωνία αυτή καθ' αυτή δεν την ξέρουμε παρά μόνο από ό,τι αναφέρουν οι γερμανικές εφημερίδες. Ξέρουμε όμως τις εξελίξεις. Ήρθε ο κύριος Φούχτελ. Ο κύριος Φούχτελ προσπαθεί να αδελφοποιήσει Anschluss στα δήμους. Γερμανικά τους δήμους. Έχουν παραχωρήσει τα νοσοκομεία. Τα δημόσια νοσοκομεία στην Γερμανία. Όπου και αυτά τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν ως εφεδρεία του γερμανικού συστήματος υγείας, ώστε το γερμανικό σύστημα υγείας να αντλεί δάνεια σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων νοσοκομείων που θα αντλούν έσοδα από τον περίφημο ιατρικό τουρισμό. Το είπε ο κύριος Τουρνάρας όταν ανέλαβαν την κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς, ναι, στις προγραμματικές. Το ίδιο για την παιδεία. Μάθαμε τελευταία ότι οι Γερμανοί αναλαμβάνουν και την παιδεία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, στην πραγματικότητα η συμφωνία αυτή ήταν το αντίτιμο που πληρώνει η χώρα προκειμένου οι Αμερικανοί να περάσει των Αμερικανών η θέση ότι έπρεπε πάση θυσία να δημιουργηθεί ο μηχανισμός στήριξης για τις παγκόσμιες αγορές και αυτή την ιστορία και η Ελλάδα έγινε βορρά. Άρα λοιπόν αυτό ιστορία. Που μας λέτε κύριε Καζάκη είναι ότι η ιστορία της Ελλάδας, πρώτον, είχαμε άσχημα οικονομικά μεγέθη σε μια κακή περίοδο για εμάς και ταυτόχρονα έχουμε μια διαμάχη Αμερικής Γερμανίας. Ευρώπης, ναι, και Αμερικής στην ουσία Γερμανίας, ναι, και την πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός. Ακριβώς. Και αυτή η κρίση επεκτάθηκε μετά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Ακριβώς. Δεν οφείλεται στην Ελλάδα και στα κακά δημοσία οικονομικά της Ελλάδας. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε ένα νόμισμα το οποίο λειτουργεί ως διαπασόν. Πάντα τα νομίσματα σταθερής κυκλοφορίας ή σταθερών ισοτιμιών που είχαμε παλιότερα στις οικονομίες, ιδιαίτερα σε συνθήκες τέτοιων κρίσεων μεγάλων παγκόσμιων υφέσεων, λειτουργούσαν πάντα σε διαπασόν. Έτσι κατέρευσε τον Bretton Woods το 1973. Όταν μπήκαμε στην ύφεση, σπάσανε ισοτιμίες. Λοιπόν, και βεβαίως τότε είχαν τη δυνατότητα οι οικονομίες, επειδή είχαν τα νομίσματά τους, πιο εύκολα να επαναφέρουν και να αντιμετωπίσουν σωστά, το πρόβλημα. Τώρα είμαστε σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Διότι μιλάμε για ως Ελλάδα, έτσι. Επειδή είχαμε συνηθίσει με τη σταθερή ισοτιμία του ευρώ. Του δολαρίου τότε. Α, το δολαρίου, μιλάτε για τότε. Για τον Bretton Woods. Τώρα πλέον δεν έχουμε δικό μας εθνικό νόμισμα που έχει κλειδωθεί. Έχουμε, με το, ευρώ, έχουμε ενίο, το ευρώ και όλες οι χώρες έχουν το ευρώ. Προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Γιατί μπήκαμε στο ευρώ? Δεν βλέπανε ότι εμείς έχουμε πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου. Βεβαίως. Όλες οι χώρες ήταν έτσι. Γιατί μπήκαμε εμείς λοιπόν? Γιατί το ευρώ είναι στην πραγματικότητα ένα αξιόγραφο. Δεν είναι νόμισμα. Βεβαίως ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει, ας πούμε, το τι πιάνει διαφορά. Γιατί εντάξει, ένα χαρτονόμισμα είναι στην τσέπη. Ναι, τώρα ναι, τι να έχει, ναι, δραχμή, τι να έχει ευρώ, δεν τρέχει τίποτα. Όμως η επιστήμη τι λέει? Το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα, και θα μπορούσαν κάλλιστα οι τηλεθεατές να το ψάξουν, συγκρίνοντας για παράδειγμα το δολάριο με το ευρώ, που είναι και αυτό παγκόσμιο νόμισμα, σωστά, αλλά και ταυτόχρονα εθνικό νόμισμα. Σωστά. Το δολάριο λοιπόν έχει γράφει επάνω legal tender, νομικός υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, η τράπεζα, η Fed. Η Αμερικάνικη. Η κεντρική. Κεντρική. Ψάξτε να δείτε τώρα ποιος είναι ο legal tender στο ευρώ. Ποιος? Κανένας. Είναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να το σημαίνει καταλάβουμε. Δηλαδή ότι το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα, ναι, δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση των οικονομιών της Ευρωζώνης. Και δεν φέρει καμία ευθύνη διότι έχει δημιουργηθεί ως όργανο των τραπεζιτών. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Ποιο ήταν η σκέψη που υπάρχει, ναι, πίσω? Ναι.
Οι τραπεζίτες κάθισαν και σκεφτήκανε. Ναι. Και λένε το εξής. Αν δημιουργήσω μια μεγάλη κεφαλαγορά στη Δυτική Ευρώπη και εξαναγκάσω κάποια κράτη να μπουν μέσα και εγώ ελέγχω το νόμισμα και ελέγχω τη ροή κεφαλαίου, γιατί με, όποιος τράπεζες, το δημιουργεί, το ταυτόχρονα οπότε, το τώρα, ελέγχει. Εάν ένα κράτος χρειάζεται χρήμα, τι θα κάνει? Δεν θα έρθει σε μένα να δανειστεί? Πάει να δανειστεί. Θα το πατήσω στο λαιμό. Το νοικοκυριό το ίδιο δεν είναι? Ναι. Οπότε κατασκευάσαμε το νόμισμα το ευρώ. Το ευρώ... Άρα λοιπόν, να σας διακόψω λιγάκι. Άρα λοιπόν το ευρώ πιστεύετε πως ήταν ένα πείραμα και δεν θα έπρεπε να μπει τουλάχιστον η δική μας χώρα? Εγώ πιστεύω ότι το ευρώ θα λειτουργεί καταστροφικά για όλες τις οικονομίες. Και για τις χώρες. Και για τη Γερμανία. Η Γερμανία θα δούμε τη Γερμανία να χρεοκοπεί και να καταστρέφεται με όρους 1920-1929. Απλά η Γερμανία έχει τα πλεονάσματα τα εμπορικά. Σωστά. Έτσι, που την κρατάνε ακόμη. Εκμεταλλεύεται και τον Νότο τώρα με το σύστημα Σωστά. δανεισμού και κρατιέται. Αλλά αυτό εξαντλείται. Γιατί ο Νότος και οι υπόλοιπες οικονομίες βυθίζονται. Η Γαλλία είναι η επόμενη χώρα που περιμένουν διεθνείς αγορές να κλατάρει. Έχει υποβαθμιστεί κιόλας η Γαλλία. Μπράβο, την περιμένουν όσο νούπο. Λοιπόν, άρα σε αυτές τις συνθήκες όλοι θα πάνε κατά διαόλου. Απλά η διαφορά είναι η αντοχή της οικονομίας. Εμείς που είμαστε πιο ελληματικοί πήγαμε πρώτοι. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς βρίσκεται εκεί. Εμείς τι συγκριτικό πλεονέκτημα είχαμε και μας βάλανε στην Ευρωζώνη? Σαν αγορά δεν είμαστε μεγάλοι. Σωστά. Έτσι δεν Σωστά. είναι? Να σκεφτεί η Γερμανία ότι το 2,2% της Ευρώπης, ας πούμε, θα μας πουλάνε προϊόντα. Όχι. Αλλά σκέφτηκε το άλλο. Εγώ πουλάω στη Γαλλία, πουλάω στην Ολλανδία, πουλάω στις μεγάλες οικονομίες, Ιταλία, Ισπανία. Ωραία. Τη σκαρταδούρα μου θα την πουλήσω. Τι εννοείται σκαρταδούρα? Δηλαδή, στη γραμμή παραγωγής ναι. υπάρχει ένα 5% βέλτιστο ναι. που βγαίνει σκάρτο το προϊόν. Δηλαδή σκάρτο. Από τα 100 αεροπλάνα που φτιάχνω ναι, τα ή 5, από τα 100 υποβρύχια, ναι, τα 5 είναι ατοματικά. Τα 5 είναι ατοματικά. Και αυτά τα 5 τα πουλήσανε σε εμάς. Μπράβο. Και στους Πορτογάλους. Στις πιο αδύναμες χώρες. Μπράβο. Πώς θα τους τα πουλήσω και πώς θα τα αγοράσουν αυτοί δανικά. Όταν είναι ήδη ελληματικά δανικά. Δάνεια. Από εμάς. Έτσι, μπράβο. Πάλι από τις γερμανικές τράπεζες ή τις άλλες μεγάλες τράπεζες. Τι είχαμε εμείς σαν συγκριτικό πλεονέκτημα? Τι θέλαν να βάλουν χέρι? Το χρέος. Εμείς είχαμε ένα τεράστιο χρέος. 145 δισεκατομμύρια 31 δωδεκάτου ευρώ 31 δωδεκάτου 2001. Αυτό όμως το χρέος ήταν δραχμικό. Δηλαδή ήταν σε δραχμή. Ναι. Άρα η γερμανική, η γαλλική, η ολλανδική τράπεζα δεν μπορούσαν να παίξουν με αυτό το χρέος για να το κερδοσκοπήσουν. Γιατί ήταν δραχμικό. Θα έπρεπε να μπουν στην κεφαλαγορά την ελληνική, να χάσουν από τις ισοτιμίες, να ελέγξουν τραπεζική αγορά, να μην έχουν δυνατότητα να βγάλουν έξω τα κέρδη τους, γιατί ήταν προστατευμένη η κεφαλαγορά όπως όλες οι εθνικές οικονομίες πριν το ευρώ. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Οπότε σε βάζω μέσα. Και σε ελέγχω καλύτερα. Μετατρέπεται όλο το χρέος σε ευρώ. Και άρα τι κάνω? Εισάγω κεφάλαια, παίζω με τα χαρτιά σου και τα εξάγω εξίσου εύκολα. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν το 2009, χρονιά κρίσης, το 96% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος να είναι εισρωή, καθαρή εισρωή κεφαλαίου στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, δεν προσελκύουμε κεφάλαιο. Ξένο κεφάλαιο, ναι. ξένες παιδείς. Το οποίο πήγαινε κατά 99% σε κερδοσκοπία με ομόλογα και το καγραμμάτι του ελληνικού δημοσίου. Άρα λοιπόν, τραβήξαμε όλους τους κερδοσκόπους πάνω στο ελληνικό κράτος. Και μας λιάνισαν. Και ολυθικά. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Okay, μπήκαμε στο ευρώ, ίσως να μην έπρεπε να μπούμε. Μας πουλάνε τη σκαρταδούρα, όπως είπατε, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν μας αφήνουν να πτωχεύσουμε. Δηλαδή, υπογράφουμε τα μνημόνια, παίρνουμε παράταση, έτσι, το χρέος μας βέβαια διωγγώνονται, σύνολα τα προβλήματα που έχει η οικονομία. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μας έχουν αφήσει να πτωχεύσουμε, ναι. αλλά τουλάχιστον μας βοηθάνε. Μας βοηθάνε, για να δούμε λιγάκι τι μας βοηθάνε. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν θέλει κανένας, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε η Ευρωζώνη, να αρχίσει το ξετύλιγμα του κουβαριού που λέγεται διάλυση Ευρωζώνης. Γιατί αν φύγει η Ελλάδα. Ναι. Θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Βεβαίως. Δηλαδή θα είναι τέτοια η πίεση από τους λαούς που δεν θα αντέξει. Ήδη τελευταία δημοσκόπηση στην Ολλανδία δείχνει 70% ενάντια στην ευρώ, ενάντια ναι, στο ευρώ. Σωστά. Στην Ολλανδία. Τώρα φαντάσου τι γίνεται στο Νότο. Άρα αυτό είναι το ένα. Ούτε οι Αμερικανοί θέλουν να διαλυθεί η Ευρωζώνη, ούτε οι Γερμανοί. Δεν θέλουν τώρα ή ίσως να το θελήσουν αργότερα? Όχι, θέλουν τη μετεξέλιξή της. Το πώς τη θέλει ο καθένας ναι. είναι αντιφατικό, γι' αυτό συγκρούονται. Αλλά θέλουν να διατηρηθεί.
Και ταυτόχρονα κερδίζουν χρόνο για να προετοιμαστούν και όλες τις πλευρές. Οπωσδήποτε. Η Ελλάδα όμως, αφού η Γερμανία ή η Αμερική κερδίζει χρόνο, η Ελλάδα μήπως χάνει χρόνο. Δηλαδή, μήπως η Ελλάδα θα καταστραφεί ολοκληρωτική. Γιατί είναι το ζήτημα. Τώρα, δείτε ένα πράγμα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει περίπου 93-98%, αν θυμάμαι καλά, επί του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος. Αυτό το χρέος όμως είναι της κεντρικής κυβέρνησης, είναι ομοσπονδία. Αν πάμε στα χρέη των κρατηδίων. Που κάθε κρατήδιο που έχει ακριβώς, Γερμανία. Και ναι. Στους ΟΤΑ, τους γερμανικούς ΟΤΑ, θα δούμε. Της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δούμε ότι τα χρέη εκεί είναι τρομακτικά. Εάν αυτά τα χρέη προσθεθούν στο δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, τότε η Γερμανία αντιμετωπίζει ένα δημόσιο χρέος πάνω από το 130%. Είναι κάτι σαν αντίστοιχο που συμβαίνει στην Αμερική. Ακριβώς. Το χρέος της Αμερικής, το επίσημο, είναι πάνω από 16,3. Mm-hmm. Και μάλιστα στο τέλος του 2012 είχαν το πρόβλημα με το fiscal cliff, το δημοσιονομικό γκρεμό. Αλλά τα πραγματικά στοιχεία λένε πως το χρέος ξεπερνάει τα 75,3. Σωστό. Αν προσθέσεις τις πολιτείες, ιστορίες, ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν προσπαθούν να κρύψουν το χρέος τους και δείχνουν εμάς ότι και έχουμε. Και να αφήσουν. Είναι προτιμότερο για αυτούς να χρεοκοπήσει, για παράδειγμα, η Νεμπράσκα. Η Καλιφόρνια, πρόσφατα οι τρεις πολιτείες του Νότου και όλα αυτά, παρά το κεντρικό κράτος. Το ίδιο κάνουν και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί όμως, επειδή έχουν το ενιαίο νόμισμα και είναι ενιαίο με τις άλλες χώρες, δεν είναι τόσο, δεν έχουν τους βαθμούς ελευθερίας που έχουν οι Αμερικανοί. Τι πρέπει να κάνουν τώρα. Δύο πράγματα. Για να συνεχιστεί ο δανεισμός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γερμανίας και των κατηδίων από τις τράπεζες, που είναι ιδιωτικές, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσουν. Ή θα πρέπει να περάσει το χρέος αυτό στην κεντρική κυβέρνηση, όπου θα εκτιναχτεί το χρέος. Και ό,τι σημαίνει αυτό, αύξηση των επιτοκίων, σοβαρό πρόβλημα δημοσιονομικό για τη Γερμανία. Ή πρέπει να βρούνε νέα περιουσιακά στοιχεία, ώστε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να δικαιολογήσουν στις τράπεζες τα νέα δάνεια που χρειάζονται. Και ταυτόχρονα είσαι απόλυτο δίκαιο σε αυτό που λέτε και να πούμε και στον κόσμο, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, πως τα τελευταία 3 χρόνια μέσα από την ελληνική κρίση και μετέπειτα ευρωπαϊκή κρίση, τόσο η Γερμανία όσο και η Αμερική δανείστηκε με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, σχεδόν κοντά στο μηδέν. Δηλαδή, ενώ τα δικά μας επιτόκια δανεισμού εκτοκτεύτηκαν στα ύψη και δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές, το γερμανικό που ήταν 3% έπεσε κοντά στο 1,5% και το αμερικάνικο που ήταν 4% έχει πέσει πάλι κοντά στο 1,5%. Ή κοντά στο 1,2% έχει πέσει. Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το δεκαετές, έχει ανέβει λίγο, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Είναι χάρη στη δική μας καταστροφή. Ναι, αυτοί κερδίζουν. Αυτοί κερδίζουν. Και ταυτόχρονα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν φύγει από αυτούς και εστιάζουν και στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα τι γίνεται. Πώς ο Δήμος της Καρλσρούης, για παράδειγμα, που χρωστάει 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, θα αποκτήσει νέα περιουσιακά στοιχεία όταν τα έχει υποθηκεύσει όλα. Τι προσπαθούν να κάνουν σε αυτό. Ελλάδα. Έρχεται ο κύριος Φούχτελ εδώ και λέει: έχετε ωραίους Δήμους. Πρώτον, γιατί δεν είναι υπερχρεωμένοι. Οι Δήμοι μας έχουν υπερχρέωση 0,9% στο ακατάστατο προϊόν. Η γερμανική τίποτα. Ενώ η γερμανική είναι πάνω από 8-9%. Οπότε τι σου λέει. Ξεκινάμε. Φτιάχνουμε τη λεγόμενη συνεργασία, γερμανική συνεργασία δημάρχων. Όπου ξεκινάμε με κάτι αθώο. Αδελφοποίηση ενός δήμου με άλλο. Και μέσα από την αδελφοποίηση, οι γερμανικές εταιρείες ή ο Δήμος, που καλύπτει αυτές τις εταιρείες, έρχεται και παίρνει τα σκουπίδια, το νερό, τον ήλιο και την υποδομή. Οτιδήποτε, και την ενέργεια. Ακριβώς. Ό,τι είναι. Αέρας, ήλιος, οτιδήποτε υπάρχει. Που τα έχουμε πλουσιοβάροχα εδώ στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και μη εκμεταλλεύσουμε. Και δεν τα έχει η Γερμανία, έτσι. Και πολύ περισσότερο ότι δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί ακόμη, στο βαθμό που έχουν ιδιωτικοποιηθεί στην Γερμανία, αυτές οι πηγές που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν. Αυτή η τακτική, εγώ την έχω ονομάσει τακτική Anschluss, όπως ακριβώς ο Χίτλερ έκανε Anschluss στην Αυστρία, την ενσωμάτωσε το 1938, αυτό το πράγμα κάνουν και τώρα στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, η αδελφοποίηση της κολονίας με την Θεσσαλονίκη δίνει τη δυνατότητα στην κολονία, που έχει 4 δισεκατομμύρια χρέος, να προσθέσει περιουσιακά στοιχεία, και έτσι να πάει στις γερμανικές τράπεζες και να συνεχίσει το δανεισμό της με αντίκρισμα αυτό. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο κύριος Μηταράκης, μόλις προσφάτως, και βγάζει μια εγκύκλιο και λέει:
ότι και το ΕΣΠΑ έτσι θα πάει. Δηλαδή. Δηλαδή, για να πάρει ένας Δήμος ελληνικός χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να συνάψει κοινοπραξία με ξένο Δήμο, όπου ο ξένος Δήμος θα έχει το 51% της κοινοπραξίας και το management. Αν δεν το κάνει, δεν παίρνει δεν το παίρνει, πρόγραμμα δεν ΕΣΠΑ. Παίρνει, δεν παίρνει ΕΣΠΑ. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο παίρνει τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και την Εθνική Συμβολή. Δηλαδή και τα λεφτά από τον κρατικό προπολογισμό που βάζει ο Έλληνας φορολογούμενος. Με αυτόν τον τρόπο οι Γερμανοί παίρνουν το ΕΣΠΑ και το χρησιμοποιούν ως κεφάλαιο για να κινήσουν τις δικές τους διαδικασίες. Και μάλιστα ανάλογη διαδραστηριότητα θα αναπτύξουν και στα δημόσια νοσοκομεία που έχουν αναλάβει. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιβιώσει, γιατί πάμε σε διάλυση. Θα μας πείτε μετά τι πρόκειται να συμβεί για την Ελλάδα. Ας πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μαζί. Ονειρεύεστε μια επώνυμη κουζίνα. Μια κουζίνα λειτουργική. Μια κουζίνα με άψογη αισθητική. Ονειρεύεστε μια κουζίνα διαφορετική από όλες τις άλλες. Σταματήστε να ονειρεύεστε και ελάτε στον κόσμο της Καβολίνη. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την κουζίνα που πάντα θέλατε. Επιλέξτε μέσα από τα 45 διαφορετικά μοντέλα της Καβολίνη. Πειραματιστείτε, αφού έχετε στη διάθεσή σας πάνω από 550 χρώματα και υφές και αισθανθείτε ασφάλεια με τη γραπτή εγγύηση 10 χρόνων από τη Σκαβολίνη. Σκαβολίνη, εύκολα την αγαπάς, εύκολα την αποκτάς. Σκαβολίνη, Αρχιδάμο 98 στη Σπάρτη, κοντά στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνο 27310-72200. Σκαβολίνη. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί εδώ στην επόμενη μέρα. Φιλοξενούμε τον οικονομολόγο, οικονομικό αναλυτή τον κύριο Καζάκη και γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ και αναλύουμε το τι έχει συμβεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Κύριε Καζάκη, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι το πρόσφατο καλοκαίρι είχαμε τις διπλές εθνικές εκλογές. Εξελέγει και η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά και με τους υπόλοιπους και ο κόσμος ψήφισε τον κύριο Σαμαρά για δύο πράγματα. Πρώτον, ήταν να παραμείνει η χώρα στη ζώνη του ευρώ. Και όντως αυτό σημαίνει, δηλαδή παραμένουμε στο ευρώ και ο κίνδυνος εξόδου έχει απομακρυνθεί και ταυτόχρονα του ζήτησε ο λαός να επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο. Αυτό το έκανε με το μνημόνιο 3. Τώρα, καλό ή κακό, προς το παρόν οι πρώτοι μήνες δεν είναι καλοί τουλάχιστον για την πραγματική οικονομία. Ναι. Πιστεύετε ότι το μνημόνιο 3 μπορεί να ορθοποδήσει? Να ορθοποδήσει την οικονομία. Ναι, και να γυρίσει σιγά σιγά την Ελλάδα σε ανάπτυξη. Μπορεί να συμβεί αυτό? Όχι. Καταρχήν, η τελευταία έκθεση του Delta Gintaf, η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, δηλώνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα με άσκηση αυτής της πολιτικής να έχουμε έσχη αποτελέσματα. Το λέει το Delta Gintaf. Άρα και το ίδιο το Δυνατού. Και μάλιστα λέει ότι οι πολλαπλασιαστές ήταν λάθος. Τέλος πάντων, αυτά είναι ανόησεις. Ναι, έγινε το ατύχημα και μετά λέμε λάθος. Ναι, εντάξει, πέθανε καμία εκατοστή χιλιάδες Έλληνες, αλλά δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι, και δεν καταλαβαίνω ότι, γιατί κάνουν λάθος και συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Αυτό είναι τρελό. Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Τρελό. Λοιπόν, είναι ορισμός του παραλογισμού. Άρα εσείς λέτε πως δεν μπορεί να βγει το πρόγραμμα. Να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Βλέπουμε όμως ότι στην χρηματιστηριακή οικονομία, δηλαδή. Ναι. Από το καλοκαίρι και μετά το χρηματιστήριο ανακάμπτει και από τις 500 μονάδες πήγε στις 1000, στο ελληνικό. Βλέπουμε να μειώνονται τα spread. Βλέπουμε ότι το ευρώ ανακάμπτει από το 1,20 που ήταν, έχει πάει περίπου στο 1,35. Ναι, ναι. Αυτά δεν μπορούν να περάσουν στην πραγματική οικονομία? Όχι. Γιατί για να περάσουν αυτή την πραγματική οικονομία πρέπει να περάσουν με τη μορφή παροχής κεφαλαίου. Πού είναι αυτά? Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για την
στην εγχώρια κεφαλαία αγορά δείχνει πτώση του δανεισμού. Συνεχίζεται η πτώση του δανεισμού. Οι εγχώριες τράπεζες πήραν την ανακεφαλαιοποίηση και την βγάλαν έξω. Τα 40 περίπου δισεκατομμύρια που έχουν πάρει, τώρα θα πάρουν τα τελευταία με την δόση του Φεβρουαρίου. Με τη μορφή εγγύησεων και κατευθείαν. Όχι, μιλάω για την ανακεφαλαιοποίηση που είναι ρευστό. Το βγάλαν έξω. Δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Είναι τα στοιχεία της Τράπεζης Ελλάδος. Δεν λέω τίποτα δικά μου. Της Τράπεζης Ελλάδος. Άρα λοιπόν αυτή η αλλαγή κλίματος που παρατηρούμε τουλάχιστον. Στείνεται μια νέα φούσκα. Ναι. Στείνεται μια νέα φούσκα. Είναι μια νέα φούσκα, ας πούμε, ότι αλλάζει το κλίμα. Αυτό θα συμβεί, θα παραμείνει μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2013 που έχουμε τις γερμανικές εκλογές. Ίσως. Ή μετά από τις εκλογές της Γερμανίας μπορεί να αλλάξει στάση. Εγώ πιστεύω ότι γύρω στην Άνοιξη θα έχουμε μία νέα επαναγορά χρέους στην Ελλάδα. Οπότε γιατί το λέτε μέχρι το Μάρτιο, έχουμε κάποια στοιχεία κτλ. Ναι, γιατί πρέπει να πληρωθούν τα 11,7 δισεκατομμύρια της άλλης επαναγοράς. Τι είναι αυτά ακριβώς, για πείτε μας λίγο. Στην επαναγορά που έγινε τον Νοέμβρη, ναι. Έγινε με κόστος για την ελληνική οικονομία 11,7 δισεκατομμύρια. Σωστά. Σωστά. Αυτά πληρώθηκαν με εξάμηνα γραμμάτια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Τα οποία λήγουν το Μάρτιο. Άμπρα. Άρα θα πρέπει να βρούμε 11,7 δις. Ακριβώς. Να τα επαναπληρώσουμε. Και επειδή θα υπάρχει πρόβλημα ήδη, το δημοσιονομικό υπάρχει σοβαρό θέμα, γιατί δεν μπορεί να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από τον Έλληνα φορολογούμενο, δεν υπάρχει τι να εισπράξει. Δεν είναι ότι είναι φοροκλέφτες οι Έλληνες, προς Θεού. Όχι ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, όταν τον εξαντλείς τον άνθρωπο, από πού να πάρεις. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα, στο πρώτο τρίμηνο, θα έχουμε τρομακτικά προβλήματα. Θα χρειαστεί να κάνουν επαναγορά. Το ξέρουν οι διεθνείς αγορές αυτές. Οπότε τι κάνουν, συνεννοήθηκαν, γιατί έτσι παίζουν τα χαρτιά, συνεννοήθηκαν να δημιουργήσουν θετικές προσδοκίες, έτσι ώστε μια να ανέβουν. Εφορία, ας πούμε. Να ανεβάσουν λοιπόν τις τιμές των ελληνικών ομολόγων, έτσι ώστε αυτοί που έχουν αγοράσει 12 με 15 cents στο ευρώ τα ελληνικά ομόλογα ήδη από το καλοκαίρι του 12. Και από το Μάρτιο. Και δεν μπήκαν όλοι. Αν προσέξατε, τα περισσότερα hedge fund δεν μπήκαν στην επαναγορά του Νοεμβρίου. Πήγαν κυρίως οι τράπεζες, οι εγχώριες, που τους αναγκάσανε κιόλας. Λοιπόν, περιμένουν αυτοί. Δημιουργούν προσδοκίες. Μέσα σε αυτές τις προσδοκίες ξεκινάει με τη Standard & Poor's, αλλά που ανέβασε τρεις βαθμίδες στην Ελλάδα, που είναι παράλογο. Δηλαδή, οποιοδήποτε αναλυτής κοιτάει, και επειδή το έχω δουλέψει το θέμα, το ξέρω δηλαδή, παράλογο αυτό πράγμα. Αλλά τι λέει στην εκθέσή της. Με δεδομένη τη βεβαιότητα ότι σε οποιαδήποτε κρίση χρέους της Ελλάδας θα παρέμβει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, γι' αυτό την ανεβάζουμε. Που σημαίνει, σε απλά λόγια, σημαίνει ότι περιμένουμε νέα έξαρση χρέους και έτσι δημιουργούμε θετικές προσδοκίες για να τα οικονομήσουν τα hedge fund. Και θα επανέλθει το σενάριο Brexit, δηλαδή να φύγει η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ. Όχι, αυτό θα επανέρχεται κάθε φορά που ο ελληνικός λαός θα λέει δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο, δεν πάει άλλο. Και θα εμφανίζονται το παπαγαλιστάν που λέω εγώ, οι οποίοι θα του λένε και στη δραχμή θα καταστραφεί και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν καμία πρόθεση να βγάλουν την Ελλάδα για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει. Ναι. Καμία πρόθεση. Αν είχαν τη δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα να έχουν στρατό εδώ προκειμένου να απαγορεύσουν την έξοδο της Ελλάδας, θα το κάνανε. Μάλιστα. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή εκτιμούν ότι από την Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά θα τους κοστίσει περίπου 10 με 15 τρισεκατομμύρια ευρώ η έξοδο της Ελλάδας, το ντόμινο effect ναι, δηλαδή, ναι. Δεν θα το ρισκάρουν. Άρα λοιπόν, αυτοί μετράνε κόστος. Κόστος παραμονής Ελλάδας εντός ευρώ και κόστος παραμονής Ελλάδας εκτός ευρώ. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το κόστος εκτός ευρώ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα. Σχέση με την παραμονή της. Σχέση με την παραμονή της. Άρα λοιπόν. Κρατάνε με νύχια ναι. Και με δόντια. Ναι. Λοιπόν, ο μόνος που θα μπορούσε να μας βγάλει από το ευρώ ναι. Είναι η απόφαση του ελληνικού λαού. Δηλαδή, δεν αντέχω άλλο, παρατάτε με το ευρώ και πάμε σε άλλη πολιτική. Πάμε έτσι λίγο εκεί. Θέλω να ρωτήσω και λίγο για τις υπόλοιπες χώρες. Π.χ. Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία και είπαμε και Γαλλία, Γερμανία. Τι προβλέπουμε για τις επόμενες. Μέσα στο 2013 μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για αυτές τις χώρες. Για την Κύπρο θα επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση. Έτσι αλλιώς είναι η πολιτική του μνημονίου. Με το που θα εφαρμοστεί θα αρχίσουν να καταραίουν τα πάντα. Ισπανία και Ιταλία που είναι σε κόκκινη ζώνη, θα λέγαμε, λόγω των οικονομικών. Ισπανία, ας πούμε, 26% ανεργία. Είναι σε δραματική κατάσταση. Βεβαίως. Το πρόβλημα με την Ισπανία είναι και διαφορετικό το θέμα. Σωστά. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε το θέμα της Καταλωνίας και της απόσυρσής της, η Καταλωνία είναι επίσημα ήδη πτωχευμένη. Δεν μπορεί να πληρώσει. Δηλαδή δεν έχει ρευστά διαθέσιμα να πληρώσει.
μπαίνει στη βασκαία. Το θέμα που έτσι αλλιώς υπάρχει τεράστιο θέμα από παλιά. Αν πάμε, θα πάμε σε διάλυση κράτους στην Ισπανία. Το ίδιο φαίνεται να γεννιέται και σαν μεγάλο θέμα και στην Ιταλία. Όχι βεβαίως με τη μορφή που υπάρχει στην Ισπανία, αλλά ωστόσο υπάρχει. Έχουν και πολιτικό θέμα στην Ιταλία. Πολύ χοντρό, ακριβώς. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα λαϊκό αίσθημα ενάντια στο ευρώ, το οποίο πάει ο Μπερλουσκόνη να το καρποθεί. Οπότε σε μια τέτοια εξέλιξη δεν ξέρουμε, είναι απρόβλεπτα τα πράγματα στην Ιταλία. Πώς θα παίξει. Στη Γαλλία τα πράγματα δεν είναι καλά, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα και στην πραγματική οικονομία. Ναι, η Γαλλία, μια οικονομία η οποία ήταν παραδοσιακά εξαγωγός χώρα κεφαλαίου, γιατί αυτό μετράμε εμείς στη διεθνή αγορά, για να μετρήσουμε τη δυναμικότητα μιας οικονομίας με όρους παγκόσμιας αγοράς, έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή να εισάγει καθαρό κεφάλαιο περίπου στο 17% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, το οποίο είναι τρομερό για τη Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευάλωτη σε οποιαδήποτε μεταλλαγή των κεφαλαγορών και μπορεί να την πετάξουν έξω ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όταν ακούς, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που έγινε τώρα και έλεγε και επιμένει μάλιστα, γιατί τον έχω ακούσει και σε άλλες συνεντεύξεις που το επιμένει, δεν το είπε μια φορά. Ναι. Και λέει, ό,τι και να γίνει, πρέπει με σαφήνεια οι νέες συνθήκες για την Ευρωζώνη που ετοιμάζονται τώρα να προβλέπουν τη δυνατότητα ενός κράτους να φεύγει από το ευρώ. Όταν στο λέει μια Ολλανδία. Άρα λοιπόν αυτοί ετοιμάζουν και ένα plan B. Ακριβώς. Εάν δεν καταφέρουμε να παραμείνουμε ως όλοι, αν δεν μπορώ να αντέξω, να έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι άλλο. Στην Ελλάδα βέβαια δεν το επιτρέπουν αυτό. Πρώτον, γιατί έχουμε γεωστρατηγική θέση εξαιρετικά σημαντική. Ναι. Είναι γνωστό. Ο ρηκτός πλούτος. Ο ρηκτός πλούτος είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εδώ συγκρούονται δύο μεγάλα συμφέροντα. Πείτε μας λίγο. Από τη μία η Γερμανία. Η Γερμανία έχει τρομακτικό πρόβλημα ενεργειακής. Έχει έλλειμμα. Ενεργειακό έλλειμμα. Το οποίο πάση θυσία θέλει να το καλύψει σε βάρος της χώρας. Και της δικής μας χώρας. Βεβαίως της Ελλάδας. Οι Αμερικανοί δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Ελέγχουν τις περισσότερες πηγές ενεργειακού πλούτου στον πλανήτη, έμεσα ή άμεσα. Οπότε δεν καίγονται τώρα να βγάλουμε το πετρέλαιο από το Αιγαίο. Ωραία. Δεν τους νοιάζει. Οι Γερμανοί όμως καίγονται. Επαναλαμβάνεται δηλαδή το σενάριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η προσπάθεια της καθόδου της Γερμανίας να ελέγξει πηγές ενέργειας για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο, ενώ οι Αμερικανοί με μεγάλο πλεονέκτημα ελέγχοντας τη Μέση Ανατολή, ελέγχοντας την Αραβία, ελέγχοντας τη Λατινική Αμερική ακριβώς, δεν έχει κάνει τέτοιο πρόβλημα. Οπότε την παίζουν εκ του ασφαλούς. Εδώ τώρα, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα, είναι μεγάλο θέμα. Θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά μας. Είπαμε πώς ξεκίνησε η κρίση τα τελευταία χρόνια. Είπαμε τι σημαίνει σε όλη την Ευρώπη με τις χώρες. Και ερχόμαστε τώρα στην Ελλάδα. Υπάρχει λύση για την Ελλάδα? Δηλαδή, εσείς τι προτείνετε? Η λύση είναι αυτό που λέει η επιστήμη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια οικονομία έχει μπει σε τέτοια κρίση. Σωστά. Είναι η τέταρτη φορά ιστορικά. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις κρίσεις, η επιστήμη λέει ότι εθνικοποιείς τους όρους και τη λειτουργία της οικονομίας σου. Δηλαδή, επαναφέρεις τους μοχλούς της οικονομίας στον έλεγχο της εθνικής οικονομίας. Κάντε το μας λίγο πιο πιθανό να το καταλάβει ο Θα πρέπει αναγκαστικά να πας, να μπορέσεις να έχεις τη δυνατότητα να διαμορφώνεις δική σου νομισματική πολιτική, δική σου δημοσιονομική πολιτική, ξεκινώντας από το γεγονός ότι πρέπει να έχεις το δικό σου νόμισμα. Αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως με το ευρώ? Δεν μπορούμε. Το Όχι, πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Άρα λοιπόν λέτε εσείς ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Αυτό το είχε προτείνει, είχε προτείνει η Ειδική Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ ήδη από το Σεπτέμβριο του 2010. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, δεν υπήρχε κάποιο δημοψήφισμα του λαού να πει? Όχι, δεν ρωτήθηκε έτσι, τα μεγάλα κόμματα είπανε μπαίνω στο ευρώ. Τώρα, το να φύγουμε από το ευρώ, δεν θα πρέπει να ρωτηθεί ο κόσμος? Δηλαδή, ή θα το αποφασίσουν τα μεγάλα κόμματα? Όχι, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένα δημοψήφισμα. Πρέπει να είναι πράξη του ελληνικού λαού και πρέπει να συνοδευτεί όχι απλά με ένα απλό δημοψήφισμα, με αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος. Δηλαδή, θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε δημοκρατικές δομές διακυβέρνησης στη χώρα, που δεν έχουμε. Έχουμε απολυταρχικές δομές. Με κοινοβουλευτικό προσωπείο βεβαίως, αλλά με απολυταρχικές δομές. Ο λαός δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων τον καλούν να ψηφίσει μια ωραία πρωία, έτσι, και μετά τελειώνει η ιστορία του. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καζάκη, έτσι. Μπήκαμε στο ευρώ, έτσι, όταν δημιουργήθηκε όλο αυτό το οικοδόμημα του ευρώ,
υπήρχε πλάν B ότι μια χώρα μπορεί να φύγει από το ευρώ. Δεν το επέτρεπαν τότε οι συνθήκες. Δεν θα έπρεπε να έχει φτιαχτεί και ένα πλάν B, δηλαδή. Έπρεπε. Δεν το άρα αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα. Δηλαδή οι αγορές έρχονται και τεστάρουν αυτό το οικοδόμημα. Ακριβώς. Το 1998-99 έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας. Το ξέρω γιατί το παρακολούσα από πρώτο χέρι. Όπου ήταν οι οπαδοί του ευρώ και οι ενάντια του ευρώ. Τότε οι ενάντια του ευρώ, ανάμεσά τους και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας που έβγαλε τη Βρετανική Λίρα από το νομισματικό φίδι που υπήρχε τότε στην ΕΟΚ. Λοιπόν, είχε πει το εξής. Στην αρχή της δεκαετίας του 90. Ναι, ακριβώς. Τότε με τα μεγάλα στοιχήματα του Σόρος κτλ. Είχε βγει λοιπόν, είχε μια θαυμάσια ομιλία στην Οξφόρδη, την είχα παρακολουθήσει, έτυχε να την παρακολουθήσει, η οποία ο οποίος λέγεται το εξής καταπληκτικό. Το έχω και γραπτό δηλαδή. Ναι. Έλεγε ότι έτσι πώς πάτε, θα δημιουργήσετε συνθήκες ώστε η αγορά να ποντάρει στη χρεοκοπία σας. Γιατί ξέρει εκ των προτέρων ότι αν χρεοκοπήσει ένας αδύναμος κρίκος, θα τρέξουν όλες οι άλλες χώρες να μην τον αφήσουν να χρεοκοπήσουν. Οπότε ο κερδοσκόπος είναι εξασφαλισμένος. Θα κερδίσει πολύ μεγάλα ποσά. Άρα τι κάνει, επενδύει περισσότερο στη χρεοκοπία ενός κράτους, γνωρίζοντας ότι η Γερμανία, η Γαλλία και οι υπόλοιπες χώρες θα τρέξουν να δώσουν. Το έλεγε το 98. Και το είδαμε να συμβαίνει τώρα, μες στην κρίση. Μια δεκαετία μετά. Ακριβώς. Του λέει, άρα δεν κάνετε αυτό που λέτε, δηλαδή απελευθερώνω την αγορά και μια χώρα μπορεί να δανειστεί από την αγορά, από την ελεύθερη αγορά, ανάλογα με την κατάσταση δανεισμού τους. Οπότε υποτίθεται ότι ο δανειστής λέει, κάτσε, είσαι υπερχρεωμένος, ρε φίλε, δεν θα με πληρώσεις, οπότε δεν σε δανείζω. Όταν είσαι σε μια οικονομική νομισματική ένωση, ο δανειστής έρχεται να σε δανείσει, έστω ακριβώς, και αν είσαι. Ακριβώς. Γιατί υπολογίζει και ποντάρει στο θα τρέξουν οι άλλοι να σε σώσουν, όπως και έγινε. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε λοιπόν ότι η λύση για μας είναι επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Σε εθνικό νόμισμα. Σε εθνικό νόμισμα. Τώρα, εθνικό κρατικό νόμισμα. Ωραία. Ωραία. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή δεν θέλει χρόνο προετοιμασία. Θέλει 6 με 8 μήνες για να εισαχθεί. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Τα τεχνικά δηλαδή. Ναι. Το νέο εθνικό νόμισμα θα είναι υποτιμημένο και σε τι βαθμό. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της υποτίμησης έχει να κάνει με το τι ακολουθείς σαν πολιτική. Σαφέστατα δεν θα είναι ένα προς ένα. Δηλαδή ένα ευρώ, μία δραχμή, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν θα ξεκινήσει από το 345 και 70 τόσο που ήταν. Έτσι. Προς Θεού, δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ήταν η οικονομία. Τώρα είμαστε πολύ χειρότερα. Βεβαίως, ξεκινάμε από μια νέα αρχή. Σωστά. Πάμε από μηδενικής βάσης να νοικοδομήσουμε την οικονομία. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε από το ένα προς ένα. Κατά τη γνώμη μου, ακόμη και 50% υποτίμηση που λένε ορισμένοι, τι είναι το 50%? Ένα ευρώ, μια μισή νέα δραχμή. Σωστά. Έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι η ισοτιμία. Το πρόβλημα είναι τι πολιτικές θα υποστηρίξει το νόμισμα. Μετά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Βουλγαρία έχει ισοτιμία με το ευρώ, το λέβα, το βουλγαρικό λέβα, 1,3 λέβα ανά 1 ευρώ. Ίσως να έχει πέσει στο 1,5 τώρα. Ναι, ναι. Προσέξτε τώρα. Η Νορβηγία, που είναι άλλου τύπου οικονομία, ναι, από τη Βουλγαρία, η ισοτιμία της νορβηγικής κορώνας με το ευρώ είναι 1 ευρώ 5 νορβηγικές κορώνες. Πολύ πιο μεγάλη. Πέστε μου εσείς ποια οικονομία είναι πιο καλή. Η Βουλγαρία ή η Νορβηγία, το συζητάμε τώρα. Ναι, συζητάμε. Προφανώς. Άρα, τι φταίει, οι πολιτικές που το συνοδεύουν. Εάν έχουμε πολιτικές ανάπτυξης, πολιτικές που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας, που ανεβάζουν τα εισοδήματα, αναδιανέμουν τον πλούτο της χώρας, ενάντια στα τροχτικά, τα γνωστά του πλούτου της χώρας που τα ανέμονται και τα λιλατούν εδώ και δεκαετίες, η χώρα, το νόμισμα θα σταθεροποιηθεί στην αξία που του πρέπει. Που μου βολεύει και εμάς, ναι, σαν οικονομία, ναι, να λειτουργήσουμε. Να βρει το νέο σημείο ισορροπίας. Ακριβώς. Και θα προχωρήσει έτσι. Δεν θα έχει κανένα λόγο ούτε να ανατιμάται, ούτε να υποτιμάται. Γιατί και τα δύο είναι πρόβλημα για μια οικονομία. Σωστά. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Καταρχήν, αυτά είναι τα θετικά που μας περιγράφετε. Έχει κάποια αρνητικά? Έχει ένα μεσοδιάστημα. Το μεσοδιάστημα που λέγεται 6 με 8 μήνες, να πούμε 12 μήνες. Να πούμε τον πρώτο χρόνο. Τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι μέχρι να πούμε και να αρχίσει να ισορροπεί η οικονομία, να σταθεροποιείται το νόμισμα. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε είναι το εξωτερικό μας έλλειμμα. Γιατί ναι μεν η διαφυγή κεφαλαίων θα την κόψουμε, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι εθνικοποίηση την Τράπεζα της Ελλάδος, τις μεγάλες τράπεζες που έτσι αλλιώς μας χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους από τα λεφτά που έχουν πάρει από τον κρατικό προπολογισμό ή από το ευρωσύστημα,
Λοιπόν, εκεί βάζεις καθεστώς ελέγχου κεφαλαίου, δεν επιτρέπεις δηλαδή να φεύγει χρήμα από την ελληνική οικονομία. Εκεί όμως παραμένει το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Το εμπορικό για να έλλειμμα... καλύψουμε τις τρέχουσες ανάγκες. Μπράβο. Το εμπορικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή, το πραγματικό, δηλαδή βγάζοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που εισάγουμε από αυτά που εξάγουμε, κυμαίνεται περίπου στα 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί χάνουμε ρευστότητα από εκεί, η οικονομία. Χάνουμε χρήμα. Και τώρα, αυτό ίσως να μεγαλώσει και εκείνη την περίοδο, έτσι, για λόγω αναταραχής. Βεβαίως. Εγώ υπολογίζω ότι αυτό το 6 μπορεί να γίνει και 12. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό πρέπει για να αντιμετωπιστεί, πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να έχει συναλλαγματικό απόθεμα. Για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει, να καλύψει την τρύπα. Το συναλλαγματικό απόθεμα το παίρνεις με δύο τρόπους. Είπας και το δανείζεις από τη διεθνή αγορά. Θα μπορέσει να σε μια αυτή την τρύπα. Όχι, γιατί όχι, το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε. Ή χρησιμοποιείς νόμισμα διαθέσιμο για το συναλλαγματικό απόθεμα. Τυπώνεις χρήμα. Όχι, τυπώνεις. Ένα συνάλλαγμα. Αν έχεις συνάλλαγμα. Εδώ έχεις δύο πηγές συναλλάγματος. Στην ελληνική οικονομία, στη μεταβατική περίοδο. Ναι. Η μία είναι το υπάρχον χαρτονόμισμα ευρώ. Ναι. Αυτό δεν θα ξαναμειστεί. Δηλαδή το ήδη υπάρχον χαρτονόμισμα να χρησιμοποιήσουμε στη μεταβατική περίοδο. Ακριβώς. Πόσο είναι αυτή τη στιγμή το χαρτονόμισμα που κινείται στην ελληνική οικονομία? Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος είναι 25 δις. Το πραγματικό χρήμα που υπάρχει σε. Αυτό που διηγείται. Μπράβο. Το χαρτονόμισμα, το φυσικό που χρήμα. Αυτό είναι 25 δις στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, θα πρέπει να αποσύρουμε από την κυκλοφορία 15 περίπου δις για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς ως προς τη δυνατότητα να καλύψουμε το εξωτερικό μας έλλειμμα. Έτσι, πώς το αποσύρεις αυτό? Το αποσύρεις κάτι που με πολύ απλό τρόπο το ξέρουν όσοι ασχολούνται με τα τραπεζικά και όλα αυτά, δίνοντας στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον αγρότη, τον ελευθεροεπαγγελματία και φυσικά τον μισθωτό και τον συνταξιούχο, μια χρεωστική κάρτα. Του λες, έχεις ένα λογαριασμό. Έχω ένα λογαριασμό με 10.000 ευρώ. Βεβαίως. Πάρ' τη χρεωστική κάρτα, μια κάρτα σαν ATM, για να την καταλαβαίνει όλοι. Που δεν είναι πιστωτική. Ναι. Χρεωστική. Είναι χρεωστική. Σου λέει τι ποσό έχεις. Ακριβώς. Πας λοιπόν και παίρνεις ψωμί. Χρησιμοποιείς τη χρεωστική. Δηλαδή σε όλες τις αλλαγές στην αρχή θα χρησιμοποιείς τη χρεωστική. Ακριβώς. Που κάνει τι? Πιστώνει στο λογαριασμό σου αυτά που αγοράζεις. Λοιπόν, στο λογαριασμό σου εντωμεταξύ μπαίνουν οι καινούργιοι μισθοί, το εισόδημα δηλαδή που τρέχει και γίνεται αυτή η δοσοληψία. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν, μέχρι να σταθεροποιηθεί το νέο νόμισμα που μπει, θα μπει στην κυκλοφορία, δεν θα σου επιτρέπει το κράτος να αντλείς από το ATM φυσικό χαρτονόμισμα. Αυτή είναι το ζήτημα. Θα κάνεις όμως τις συναλλαγές κανονικά. Βεβαίως. Αυτό τι μας φέρνει όμως, μας έχει δύο σοβαρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι, μπορείς την κατάθεσή σου, τις καταθέσεις σου, να τις αξιοποιήσεις αυτοστιγμής. Δεν τις χάνεις. Σωστά. Δεν σε απαγορεύει ο άλλος να χρησιμοποιήσει καταθέσεις. Τις χρησιμοποιείς. Σωστά. Το δεύτερο, μπορεί το κράτος, εφόσον απελευθερώνεται από τα δεσμά της νομισματικής κυκλοφορίας του ευρώ, γιατί έχει ανακοινώσει ότι πάει πλέον σε εθνικό νόμισμα, να επαναφέρει το επίπεδο των εισοδημάτων που είχαν οι Έλληνες μισθωτικές συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι στις 5 Μαΐου 2010, δηλαδή την ημέρα πριν το πρώτο μνημόνιο. Δηλαδή να επιστρέψουν ξανά οι μισθοί και οι συντάξεις εκεί. Τρία χρόνια πίσω, στο ακριβώς, επίπεδο που ήταν. Στο επίπεδο. Αυτό τι δημιουργεί? Θα δημιουργήσει μια εφορία στην αγορά. Οικονομία. Μπράβο. Και θα αρχίσει ξανά να λειτουργεί για το νέο. Για να αντέξει ο μικρομεσαίος τώρα να πληρώσει το μισθό αυτό στον εργαζόμενο. Σωστά, γιατί πρέπει να το πληρώσει στον εργαζόμενο που απασχολεί. Τι του κάνεις? Του κάνεις δύο πράγματα. Πρώτον, του μειώνεις σοβαρά τους συντελεστές φορολόγησης. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τον απαλλάξεις για δύο χρόνια από φορολογία. Πλήρως από φορολογία. Θα τα πάρεις από αλλού. Αυτή είναι την ιστορία. Θα τα πούμε από πού αλλού. Και το δεύτερο, τι του κάνεις? Τον απελευθερώνεις πλήρως από τα ιδιωτικά δάνεια. Έτσι ή αλλιώς. Τα δάνεια που έχει συνάψει με τις τράπεζες εδώ. Μπράβο. Εκεί τι ακριβώς κάνεις, να το πούμε λίγο στον κόσμο να το καταλάβει. Λοιπόν, έτσι αλλιώς τις μεγάλες τράπεζες τις παίρνεις στα χέρια. Γιατί έτσι αλλιώς σου έχουν φάει τα. Άρα μιλάμε για κρατικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Ναι, ναι. Αντί να κρατικοποιούμε τις ζημίες όπως κάνουμε τώρα. Μα αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Ακριβώς. Ανακεφαλοποίηση. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε τις τράπεζες στα χέρια μας. Δεν τις αφήνουμε έτσι όπως είναι. Τις βάζουμε σε δημόσια καθάριση για να ανακαλύψουμε τι έγιναν τα ενεργητικά. Που πήγαν τα λεφτά δηλαδή. Για να αντιμετωπιστούν και τη δικαιοσύνη, αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσουν δικαιοσύνη. Και το δεύτερο, τις αναδομούμε από μηδενικής βάσης. Σε αυτή τη βάση
χαρίζουμε τα ιδιωτικά χρέη. Τελείως. Όχι όλων. Εκείνο το κομματιού των οικοκυριών και των μικρομεσαίων που εξ αντικειμένου έχουν μπει σε διαδικασία αναχρηματοδότηση χρέους. Και λέμε, όποιος δανείζεται εκ νέου να πάει να πληρώσει. Δεν... Λέ, αυτό που λέτε είναι καλό, αλλά δεν ξέρω, νομίζω δεν θα αρέσει στους τραπεζίτες. Δεν θα τους ρωτήσουμε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μας λέτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα, έτσι, και πώς θα κυλήσει η κατάσταση το πρώτο διάστημα. Θέλω να ρωτήσω τι θα συμβεί με το χρέος. Ναι. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Δηλαδή, στο μνημόνιο 1 και 2, καταρχήν να πούμε ότι το χρέος ήταν το αρχικό, το 90% ήταν σε ελληνικό δίκαιο. Με το μνημόνιο 1 και 2 πέρασε σε αγγλικό δίκαιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό συνεπάγεται να πούμε στον κόσμο ότι ο δανειστής έχει περισσότερα ωφέλη από ότι ο δανειζόμενος, δηλαδή η Ελλάδα. Ναι. Και το δεύτερο, τα δάνεια που πήραμε στο μνημόνιο 1 και 2 και 3 ήταν με εμπράγματες υποσημειώσεις. Δηλαδή, εάν δεν με πληρώσεις, εγώ θα έρθω να σου πάρω κάτι από την Ελλάδα. Ωραία. Εκεί λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ. Έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, τα 3/4 του νέου χρέους που έχουμε, γιατί είχε αλλάξει η σύνθεση του. Σωστά, έχει αλλάξει. Είναι διακρατικού τύπου χρέος πλέον και όχι κράτος προς ιδιώτη. Σωστά. Μας δίνονται επισήμως για να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Σωστά. Όταν εμείς επισήμως καταγγείλουμε τη σχέση μας με την Ευρωζώνη, λέγοντας ότι δεν μας ωφελεί πλέον, υπονομεύεται η θέση του ήδη υπάρχοντος χρέους, λέγοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε για κάτι το οποίο είναι επιβλαβές για μας. Αυτό αναγνωρίζεται από το Διεθνές Δίκαιο. Ναι. Το χειρότερο όμως ποιο είναι? Το χειρότερο είναι οι δανειακές συμβάσεις, ιδιαίτερα η τελευταία, που ψηφίστηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Όχι, η δανειακή. Που πέρασε την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι, την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι. Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εκαθιστά στην Ελλάδα κάτι το οποίο είναι αδιανόητο για διεθνείς σχέσεις. Εκαθιστά καθεστώς δουλείας για χρέος. Μισό λεπτό. Τι σημαίνει καθιστάς δουλεία για χρέος? Λοιπόν, δηλαδή... η δουλεία για χρέος είναι ένας όρος του διεθνούς δικαίου που καθορίζεται από την περίφημη σύμβαση, συμπληρωματική σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάρριξη της δουλείας και των συναφών πρακτικών και, συνθήκων. Όπου όταν εσύ ή κάποιος που ελέγχεις μπαίνει σε διαδικασία να πληρώσει ένα χρέος με τη δουλειά ή, ή την προσωπική του περιουσία, αλλά το χρέος δεν μειώνεται. Στην ουσία βλέπουμε ότι αυξάνεται, έτσι. Γιατί τότε, είχαμε και κουρέματα. Βεβαίως, αλλά αυξάνεται όμως. Και αντί να μειωθεί το χρέος, είδαμε ότι αυξήθηκε. Ακριβώς. Και σου δεσμεύουν μάλιστα και περιουσιακά στοιχεία ή προσφορά εργασίας ή υπηρεσίας που δεν έχει άμεση σχέση με το χρέος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που παθαίνει ο ιδιωτικός τομέας, παράδειγμα. Άρα λοιπόν αυτό όλο το ονομάζουμε δουλεία. Δουλεία για χρέος. Για χρέος. Αυτό το πράγμα απαγορεύεται ρητά. Το έχει υπογράψει και η Γερμανία, το σύνολο των χωρών. Η Ελλάδα το έχει επικαιροποιήσει το 1972. Λοιπόν, αυτή τη συγκεκριμένη σύμβαση. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να την επικαλεστούμε άνετα, να πούμε ότι επιβάλλεται δουλεία για χρέος σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, μάλιστα δεσμεύοντας όλα τα πλουτοπαραγωγικά του. Πηγές, είτε είναι δημόσιος πλούτος, είτε είναι ιδιωτικός πλούτος. Γιατί το ότι σας επιβάλλουν φόρους δίμευσης, γιατί οι φόροι τώρα που επιβάλλονται δεν είναι απλοί φόροι, είναι φόροι δίμευσης. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Στην ουσία σου βάζουν υποθήκη την ιδιωτική περιουσία. Γι' αυτό και σου βάζουν την εφορία να σου τα δίμευσει, προκειμένου να τα πληρώσει. Να πληρωθούν οι φόροι και οι τόκοι και τα τόκια. Έτσι. Άρα είμαστε στη δουλειά υποχρέωση. Και έχουμε κάθε δικαίωμα να το αρνηθούμε αυτό. Αν θέλουν οι άλλοι να αποδείξουν δεν είναι έτσι, θα πρέπει να προσφύγουν στη Χάγη. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν, εσείς προτείνετε λοιπόν να γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα, και να σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος και να διαγράψουμε το χρέος ως παράνομο και κατακριστικό με βάση το τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Όχι επειδή τσαμπουκαλευόμαστε, συγγνώμη για την έκβαση, αλλά με βάση το τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Εάν δεν συμβεί αυτό που λέτε και παραμείνουμε έτσι στο ευρώ, στην ευρωζώνη και συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για την πραγματική οικονομία? Δηλαδή, η ανεργία είναι στα ύψη, είναι 26,8. 6 στους 10 νέους είναι άνεργοι. Δηλαδή, τι μπορούμε να πούμε. Στα τέλη του 2013 θα έχουμε πάνω από 30-32% ανεπίσημα ανεργία. Επίσημα πάνω από 30-32%. Στην νεολαία λοιπόν, γύρω στο 70%. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που μας προσπαθούν να μας περάσουν μέσα από τα μεγάλα ΜΜΕ θα διαλυθούν τελείως. Μα είναι πολύ απλό. Για να μπορέσουμε να έχουμε αναχέτηση της ανεργίας,
δηλαδή να την κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο σημερινό, θα πρέπει οι επενδύσεις να ξεπεράσουν τα 20 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση στην ελληνική οικονομία. Πόσες είναι οι επενδύσεις? 6,8 προβλέπετε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με το ΕΣΠΑ, που σας είπα πώς θα πάει το ΕΣΠΑ. Ναι. Οπότε ούτε θέσεις είτε εργασίες θα το πάρουμε από εκεί. Και οι ιδιωτικές επενδύσεις γνωρίζουν τρομακτική υποβάθμιση. Είμαστε σε διαδικασία από επένδυσης, όταν ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, που έχουν όλα τα σχετικά προβλήματα, σηκώνονται και φεύγουν. Δηλαδή, αντί να προσελκύσουμε νέους, βλέπουμε ότι συνεχώς μεγάλες εταιρείες είτε βάζουν λουκέτα είτε μεταναστεύουν. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Σε τέτοιες συνθήκες, ο λόγος είναι απλός. Όποιος έχει δουλέψει σε επιτελεία τέτοιων μεγάλων εταιρείων, γνωρίζει τον λόγο γιατί φεύγουν. Σωστά. Δεν φεύγουν γιατί, πώς να το πούμε έτσι, δεν έχουν ούτε τα πολιτικά κονέ για να κάνουν δουλειά. Όχι. Γιατί δεν μπορούν να σχεδιάσουν τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρετε τι θα τους δει το επόμενο μήνα. Μάλιστα. Αυτά που λέτε, κύριε Καζάκη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ελπίζω και ο κόσμος έτσι να τα απολαύσει. Και μια τελευταία ερώτηση εδώ για τη Λακωνία. Έτσι, ο νομός μας, κάνατε μια μικρή περιοδία, έχετε ξαναέρθει. Ο νομός είναι αγροτικός. Φέρνουμε κατά καιρούς επιχειρηματίες εδώ στην εκπομπή και μας λένε πως ο τουρισμός είναι ανύπαρκτος, δεν υπάρχει τουρισμός. Με ένα πολύ μεγάλο brand name όπως είναι η Σπάρτη. Εσείς εδώ στο Ρωμό, τι θα προτείνατε ότι μπορεί να γίνει και να αλλάξει λίγο η κατάσταση μέσα σε όλο αυτό το γενικότερο πλαίσιο? Από την εποχή της αρχαιότητας, οι Λακεδαιμόνοι είχαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι τα τρία. Έτσι. Είναι η αγροτική τους παραγωγή. Σωστά. Η αγροτική παραγωγή πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας. Σήμερα, με τη διατροφική κρίση που περνάει η παγκόσμια κοινότητα, με τις τιμές των βασικών διατροφικών προϊόντων να εκτινάσουν στα ουράνια, όταν έχεις μια αγροτική οικονομία που ιωνεί, έχει εξαιρετικές παραγωγικές ικανότητες, δεν τη θανατώνεις. Ίσα-ίσα την ενισχύεις πάση θυσία. Όχι μόνο για να καλύψει εσωτερική διατροφική επάρκεια, που είναι βασικό. Αλλά κάνεις και εξαγωγές. Αλλά βεβαίως να το χρησιμοποιείς σαν όπλο διείσδυσης στις αγορές, διεθνείς αγορές. Είναι παράλογο μια ελληνική οικονομία με τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα να μην παίζει αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς αγορές διατροφής. Είναι τρελό. Με δεδομένο ότι έχουμε δυνατότητα συγκριτικών πλεονεκτημάτων τρομακτικών, δηλαδή από την άποψη ποιότητας, παραγωγής, οργανικής καλλιέργειας, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα είναι πρώτης προτεραιότητας. Το δεύτερο είναι η ανάπτυξη των υποδομών. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να έχεις συνέχεια στην αγροτική σου ανάπτυξη ή άλλες μεταπτυχικές δραστηριότητες που συνοδεύουν την αγροτική ανάπτυξη. Παράδειγμα, η ανάπτυξη της βιομηχανίας χυμών. Η βιομηχανία μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που πρέπει να αναπτυχθεί. Εγώ το θυμάμαι παιδί, γιατί εντάξει, είμαι από τον γειτονικό νομό, από τη Μασίνη, αλλά το θυμάμαι, να έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που θα μπορούσε να ήταν μια ανθούσα βιομηχανία, λοιπόν. Αλλά πρέπει να έχει και καταλληλές υποδομές. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει αυτές τις υποδομές. Άρα η βιομηχανία υποδών είναι το δεύτερο μεγάλο, πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν έχει αναπτυχθεί. Και σαν πόλη, από ό,τι βλέπω, έτσι, αλλά και ευρύτερα. Η δυνατότητα των χωρών. Δεν μπορεί ο αγρότης τώρα να μην μπορεί να μεταφέρει να έχει τρομακτικά κόστη για τη μεταφορά του προϊόντος. Να μην έχει δυνατότητες να το κάνει αυτό ή να του κοστίζει, ας πούμε, μου λέγανε οι αγρότες, 1 ευρώ μέχρι την Αθήνα και άλλο 1 ευρώ μέσα στην Αθήνα η αγροτική του παραγωγή ένα κιλό. Απίστευτο. Τρελά πράγματα. Αυτό είναι απαγορευτικό. Και το τρίτο συμπληρωματικά είναι η ειδικού προορισμού τουρισμός. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής. Ανοίγουμε τα πάντα στον τουρισμό και πάτε σκυλιαλέστε. Γιατί αυτό είναι κοντοπρόθεσμο και θα δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα, παράπλευρες απώλειες. Όμως, το να αναδείξει, για παράδειγμα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό σου, τον τρόπο και τη συνέχεια που έχει αυτός μέσα στους αιώνες και τα brand names που λένε, ξέρω εγώ, στην αγορά, και πεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε ένα τουρισμό που λέμε γυρίζουμε πίσω στον χρόνο. Ανακαλύπτουμε ξανά τη Σπάτη της αρχαιότητας. Ακριβώς. Και συνδέουμε την αρχαία Σπάτη με τη σημερινή Λακωνία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορούσε να φέρει ειδικευμένα γκρουπ τουριστών που μπορούμε πρώτον να τα κερδίσουμε εμείς οι ίδιοι έξω από τις αγορές των tour operators που εκβιάζουν, σπάνε συμβόλαια, κάνουν ιστορίες ολόκληρες. Οπότε να τις κερδίζουμε και έτσι η προστιθέμενη αξία που αφήνουν στον τόπο, στον επιχειρηματία και συνολικά στην οικονομία του νομού να είναι πολύ μεγαλύτερη. Να είναι αξία για όλους. Ακριβώς. Για όλο τον οικονομικό κύκλο. Και να μην είναι μόνο για 2-3-5 άτομα. Και αυτό το πράγμα πραγματικά να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο προφανώς μπορούμε να έχουμε μια τρομακτική ανάπτυξη. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχεις σχεδιοποιημένη κρατική πολιτική. Δηλαδή να σου πει το κράτος ότι από πού πάμε μέχρι πού πάμε. Ότι έχουμε σταθερούς κανόνες. Ξέρω δηλαδή ότι αν αναπτύξω μια επιχείρηση,
μια επιχειρηματική δραστηριότητα, θα με στηρίξει το κράτος, δεν θα με λελατήσει, θα μου αλλάξει τα φώτα, δεν θα μου αλλάξει συνέχεια τους φορολογικούς κανόνες. Και δεν θα μου λέει, ξέρεις τι γίνεται, έχω και τον τοπικό βουλευτή που θα πρέπει να τον βγάλω, άρα στήριξέ τον, πάρε προσωπικό ή κάνε ιστορίες και όλα αυτά, τα γνωστά. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σπάσει. Γι' αυτό λέω ότι το πολιτιακό είναι τεράστιο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτή τη λογική μπορούμε να ανατακτούμε. Το δεύτερο, δεν μπορεί να μου μπαίνει η Ευρωζώνη ή Βρυξέλλες παράδειγμα και να μου πει ότι εσύ δεν μπορείς να χτυπήσεις αυτή την αγορά. Γιατί δεν μπορεί να τη χτυπήσω. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, συγχωρείτε δηλαδή. Άσε με ελεύθερο, ελεύθερη αγορά δεν λέμε. Να δοκιμάσω. Εγώ είμαι υπέρ των ελεύθερων συναλλαγών. Υπέρ των ελεύθερων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Δεν μπορεί να μου μπαίνει οποιοδήποτε. Λέγεται Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, λέγεται Βρυξέλλες, λέγεται Δέλτα Νιτάφ και να μου λέει εκεί μπορείς, εκεί δεν μπορείς. Άσε με ρε φίλε ελεύθερο. Να μπορώ να δω τι μπορώ να κάνω, ανάλογα με τα σχετικά μου πλεονεκτήματα. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, ήταν ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την παρουσίαση εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που είδατε την εκπομπή μας την επόμενη μέρα. Ήταν καλεσμένος ο κύριος Καζάκης, οικονομικός αναλυτής και γενικός γραμματέας στο ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.